Πλησιάζει η ώρα που θα αποτελούν παρελθόν οι εικόνες που παραπέμπουν στα κανάλια της Βενετίας που κάθε χειμώνα παρουσιάζει το πάρκινγκ, το εμπορικό λιμάνι και οι γύρω δρόμοι της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου όταν πνέουν ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι. Τα πολυπόθητα 17,5 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει το έργο της θωράκισης του λιμανιού και του προσύνεμου μόλου θα αντληθούν τελικά από το ΕΣΠΑ μέσω των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υποδομών, όπως τονίζει στην Κρήτη TV η Ρένα Κουτσαλεδάκη. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ήδη να φανταστείτε ότι η ΔΕΛΤΑ 20 υπηρεσία είναι εκείνη πάνω στην Αθήνα που θα μπορέσει να επιμεληθεί τους όρους του διαγωνισμού. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ κοντά στο μεγάλο έργο αυτό της θωράκισης. Δεν είναι έργο βιτρίνας, είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Ρέθυμνο. Βάσει της μελέτης, από το χώρο του πάρκινγκ δίπλα στο εμπορικό λιμάνι έως και το ακρομόλιο, η περιοχή θα θωρακιστεί με υποθαλάσσια μπλόκια που δεν θα είναι ορατά και δεν θα δημιουργούν προβλήματα σε σκάφη και πλοία. Τα μπλόκια θα είναι σε απόσταση 15 μέτρων από τα εφιστάμενα τοιχεία του περιφερειακού, θα εκτείνονται κλιμακωτά σαν σκαλοπάτια σε βάθος 32 μέτρων προς τη θάλασσα, ενώ επίσης θα εκτείνονται σε μήκος πάνω από 800 μέτρα οριζόντια, αγκαλιάζοντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μέχρι και το ακρομόλιο. Αυτό που θα γίνει, ο μόλος, δηλαδή ο ύφαλος, θα γίνει πολύ πιο πριν από την κατασκευή που έχουμε τώρα, άρα το κύμα δεν θα προλαβαίνει να σκάει στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά θα αναχαιτίζεται πολύ πιο πριν. Και όλα αυτά ύφαλα. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Θα έχει ένα μεγάλο μήκος 32 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Άρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι ό,τι ορμή και να έχει το κύμα θα σπάει, θα αποδυναμώνεται και θα φτάνει στα μπλόκια και στο τοιχείο που έχουμε τώρα πολύ εξασθενημένο. Στα σχέδια του Λιμενικού Ταμείου είναι μόλις ολοκληρωθεί η θωράκιση του λιμανιού να εκπονηθεί νέα μελέτη ώστε να αξιοποιηθεί η δύναμη του κυματισμού για την παραγωγή ενέργειας. Και όλο αυτό να μπορεί να αποδίδεται και να μην πηγαίνει χαμένη αυτή η ενέργεια που τόσα χρόνια μας ταλαιπωρεί. Πάντως, στο πέρασμά της πρόσφατα η ελπίδα δεν ακούμπησε το λιμάνι, ενώ το ακριβώς προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας το άγγιξε χωρίς ευτυχώς να το λαβώσει. Και τούτο επειδή τα έργα που έγιναν μετά τη θεομηνία του 2015 για την αποκατάσταση των ζημιών δεν επέτρεψαν την πρόκληση νέων.